Για άλλη ψηλά, είστε πίσω. Πάμε. Άκη. Πάνω στην περιοχή για το σουτ. Να κόρτε. Στην περιοχή για το σουτ. Πάμε Λάκος, πάμε Γιώργο, μπράβο! Έλα σούτρε, σούτρε! Πάμε, λαό, τσέξο! Το τσέξο! Πήγαινε! Ανεβείτε όλοι, ανεβείτε όλοι! Δύο! Μπες Γιάννη! Δεύτερο! Μπράβο ρε! Πού ρε! Σουφίδι! Μία, πες, μπουρνόβας! Γιάννη! Έλα, πλέτσας, κλείσε! Γιάννη, κλείσε εδώ! Μπράβο, σέντρανε απέναντι, σέντρανε! Σιγάτα! Μουστή, κρατά λίγο μπάλα, ρε χαζέ! Μπράβο, μπράβο! Σωτό, γίνε σε τερφόρ, σωτό! Βάλε τσιμί! Σωτό! 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 Ε, Κουσταρέλος! Θα γίνε σε τερφόρ εκεί, ρε! Μην την παραπές, μην την κόβεις! Πέρες Βασιλείου, coach του Πόλεμου Νασίρου, coach, δεύτερο φιλικό, μέσα στη Φιλίρα αυτή τη φορά με μια ομάδα του Δήμου Πύλης, την Πιαλία. Είδαμε σήμερα πολλά νέα παιδιά, αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα και μάλιστα πολλά νέα παιδιά ήρθανε να συνθέσουν, ήρθανε κοντά στους παλιούς, στην εμπειρία. Έτσι, μια σύνθεση η οποία μας, το τονίζω αυτό για δεύτερη φορά, μας κατέπληξε πάρα πολύ θετικά. Για πες μας. Πρώτα απ' όλα να ευελπιστούμε να υπάρξει και μια κανονικότητα στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι μας έχει λείψει πάρα πολύ, έτσι, ήταν μεγάλη αποχή. Και δείχνει ότι και τα παιδιά ίδια αλλά και εμείς διψάμε για να γίνει το ποδόσφαιρο και για να ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα μέσα σε μια κανονικότητα. Από εκεί και πέρα είδαμε τον πρόεδρο, θέλουμε να στηρίξουμε αυτό το πλάνο. Να βάλουμε όσο γίνεται πιο πολύ νεαρά παιδιά μέσα στην ομάδα. Με όλες τις αδυναμίες, με όποιες αδυναμίες έχουν, με ό,τι στοιχεία τεχνικής, τακτικής τους λείπουν, να μπορέσουν για αυτά να ενσωματωθούν, να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είπαμε, η ομάδα να είναι ένας χώρος αθλήσεις και διασκέδασης για αυτά τα παιδιά. Όπως είδες και εσύ, είχαμε 23-24 άτομα και είναι όλα τα παιδιά από το χωριό. Και αυτό είναι που μας δίνει έτσι μεγάλη ευχαρίστηση και εμένα φυσικά, αλλά και τη διοίκηση, γιατί με έχουν εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά. Δεύτερη χρονιά φέτος το Πολεμονάσιο. Δεύτερη χρονιά φέτος και ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει η διοίκηση. Και θέλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πλάνο να φέρουμε όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά μέσα στην ομάδα.
Πέρα από αυτό όμως, πιστεύω ότι δουλεύουμε, έχουμε τώρα 2 εβδομάδες, δουλεύουμε και μέσα από τα φιλικά να κάνουμε και ένα βασικό, έτσι, μια βασική σύνθεση που θα στηρίξει και την ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα για να κάνουμε ένα καλό πλασάρισμα, μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Πώς είδες σήμερα τα παιδιά σου? Ήμασταν καλοί στο πρώτο μήχρονο. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, που έτσι βάλαμε πιο πολύ τα παιδιά που έχουν πάρει πιο πολλές συμμετοχές και από πέρυσι από το πρωτάθλημα, ήταν καλοί. Θέλουμε να δουλέψουμε κάποια στοιχεία λίγο στην κυκλοφορία. Αλλά ήθελα να βάλω και, εντάξει, μετά βάλαμε και τα μικρότερα τα παιδιά. Δεν μπορέσαμε λίγο μετά να έχουμε καλή κυκλοφορία. Είναι λογικό αυτό, γιατί ήταν συχνές οι αλλαγές και ήταν πάρα πολλά τα παιδιά και έπρεπε να τα χωρέσω όλα μέσα στην ομάδα, να παίξουν, να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Οπότε μετά, εντάξει, αυτό που ήθελα να δω όμως ήταν κάποια καλά στοιχεία όσο μπορέσαμε. Και συνεχίζουμε τώρα την Παρασκευή, έχουμε και άλλο ένα φιλικό και συνεχίζουμε συνέχεια εντατικά να δουλεύουμε. Ωραία, και να ρωτήσω και κάτι άλλο τελευταίο. Οι βλέψεις του ΠΟΠ, τα λιοντάρια. Ναι, τα λιοντάρια. Για φέτος, στη Βύταρα Τεχνική. Ναι, θέλουμε να κάνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω, να πάμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω, αυτός είναι ο στόχος. Να πάμε να κάνουμε ένα καλό πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις, και από εκεί πέρα, αν προκύψει κάτι πολύ καλό, δεν θα το αφήσουμε φυσικά. Αλλά δεν θα θυσιάσουμε το όλο πλάνο, να διώξουμε τα παιδιά, να θυσιάσουμε τα παιδάκια που ήρθαν να παίξουν, δηλαδή, και να τα διώξουμε από το γήπεδο. Κυνηγάτε το τερπνόν μετά το φιλίμο, που δεν είναι τίποτα άλλο από το να έρθει νέος κόσμος, νέα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, μέσα στα γήπεδα, αποφεύγοντας άλλα δυσάρεστα για αυτά πράγματα. Σαν γυμναστής και σαν παιδαγωγός, και επειδή δουλεύω και χρόνια στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, ο κύριος στόχος είναι αυτός. Ωραία. Να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά όπως τα σχεδιάζετε, και εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή με το επόμενο φιλικό, που αν δεν κάνω λάθος είναι με τον Πορταϊκό. Ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σου απόψε. Να είσαι καλά, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Νίκος Ρουμπιές, coach της Πιαλίας. Coach, για δεύτερη χρονιά φέτος στο μπάνκο της Πιαλίας. Είναι το πρώτο σας φιλικό σήμερα, εδώ στο ουδέτερο γήπεδο της Φιλίρας. Είδαμε και σε εσάς, στην ομάδα σας, πολλά νέα παιδιά. Μια Πιαλία η οποία δεν έχει σχέση με την Πιαλία που ξέραμε όσον αφορά το ρόστερ, έτσι. Πες μου λίγο τις δικές σου εκτιμήσεις για αυτή την ομάδα. Είναι παιδιά που ήταν από πέρυσι, ενσωματώθηκε νέος κόσμος. Ναι, για μας ήταν το πρώτο φιλικό φέτος μετά από 2 εβδομάδες σκληρής, μπορώ να πω, προετοιμασίας. Ναι. Κάνουμε μια προσπάθεια από πέρυσι να στηριχτούμε κυρίως στα παιδιά της Πιαλίας, ανεξαρτήτου ηλικίας. Όσοι έχουν τη διάθεση να έρθουν στο γήπεδο και να βοηθήσουν και μπορούν να προπονηθούν. Εξάλλου, αυτή είναι η ουσία και το νόημα του ερασιτεχνικού, έτσι. Πιστεύουμε και εμείς ότι άμα δεν υπάρχει ένας κορμός 12-13 παιχτών από το χωριό να στηρίξει την προσπάθεια, είναι δύσκολη εποχή να μείνουν οι ομάδες και να τις διατηρούνται. Τώρα από εκεί και πέρα, για μας σήμερα δώσαμε βάση κυρίως στο να τρέξουμε μέσα στο γήπεδο. Αυτό ήθελα να μου πεις. Πώς είδες τα παιδιά σήμερα, είσαι ευχαριστημένος? Φιλικό, από πλευρά συνδυνάμεων, ναι, είδα ότι έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία, παρότι είχαμε 5-6 τουλάχιστον σημαντικές απουσίες, λόγω του ότι οι εργάσιμες μέρες πολλοί δεν μπόρεσαν να έρθουν στο γήπεδο. Το επόμενο φιλικό μας είναι την Κυριακή στον Ασπόμπολο, το απόγευμα. Και πιστεύουμε τώρα παιχνίδι με παιχνίδι να παρουσιάζομαστε και καλύτερα και να κάνουμε και αυτά που θέλουμε μέσα στο γήπεδο, να δώσουμε και μια ταυτότητα στην ομάδα, πώς ακριβώς θέλουμε να παίζουμε, βάσει των παιχτών που έχουμε, να βρούμε τη χημεία μας και να περάσουμε ένα χειμώνα ώστε το δω καλύτερο. Η βλέπη σας, οι στόχοι σας για φέτος στη Β' Αεραστεχνική, με αυτό το ρόστερ? Οι στόχοι πιστεύω ότι θα είμαστε από τις καλές ομάδες. Πιστεύω μέσα στις 6-7, ο όμιλος φέτος θα είναι δυνατός, βλέπω ομάδες ενισχύονται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα οικονομικά δεδομένα εκεί, με τον κορονοϊό που υπάρχει, αν θα σταματήσουν πρωταθλήματα. Πιστεύω άμα θα συνεχίσουμε και θα βρούμε ένα ρυθμό, θα είμαστε μέσα στις καλές ομάδες. Θα έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο να βλέπει και ωραία μπαλίτσα, να αλλάζουμε και να παίζουμε και το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Ωραία, να σας ευχηθώ να ευοδοθούν όλοι σας οι στόχοι, να είναι τα παιδιά υγιεί, χωρίς τραυματισμούς και όλο να πάνε. Ωραία, να ευχαριστήσουμε και την ομάδα του ρομποτού που μας παραχώρησε το γήπεδο, γιατί το δικό μας γίνονται κάποιες εργασίες και εργαστικά ήρθαμε εδώ σήμερα. Και σε όλες τις ομάδες μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και αθλητισμό και νεολαία στο κήπεδο. Πιτσιρικάδες, όπως και το Παλαιμονάστερο, είδε σήμερα και πολλούς πιτσιρικάδες, και αυτό είναι πολύ καλό για τον αθλητισμό. Και αυτό είναι το νόημα του αριστεχνικού αθλητισμού, πιστεύω. Να είστε καλά. Εντάξει, γεια σας.